Δεν θα ήταν τέλειο να μπορείς να φέρεις έναν ίδιο με σένα δίπλα σε σένα? Δεν είμαστε και οι ίδιοι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Όπως είδατε και στο intro, σήμερα για όσοι ζητούμε χορταίνετε, θα φέρω ένα ακόμα σαν εμένα, δίπλα σε μένα και θα σας δείξω το πώς μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Δεν είμαστε και οι ίδιοι. Τι κάνεις εσύ τι εδώ? Τι εννοείς ότι είμαι εσύ? Έχουμε διαφορετικές προσωπικότητες. Αφού είμαστε ίδιοι, απλά φορά ζακέτα. Δεν το νομίζω. Θα σταματήσω τώρα να κάνω το καθυστερημένο. Όχι. Να. Δεν κάνω το καθυστερημένο. Σταμάτα όμως. Δεν βγάζω συνεννόηση όπως βλέπετε. Λοιπόν, άντε, φύγε τώρα για να κάνω μοντάζ. Δεν βγάζω. Διώξτε τον. Θέλουμε εμένα, όχι αυτόν. Πρώτα φτιάχνετε το κείμενο του διαλόγου που θέλετε να λένε οι δύο μορφές σας. Να είναι όμορφο, συνοπτικό, αλλά να μπορεί να είναι και παιχνιδιάρικο. Από εκεί και μετά. Μην ξεχνάτε το πιο βασικό και το πιο δύσκολο. Θα πρέπει να τους διαχωρίσετε έτσι ώστε να υπάρχει ένα κενό αρκετά μεγάλο ανάμεσά τους για να μπορείτε να επεξεργαστείτε πιο εύκολα μετά. Πάμε στο Premiere. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε Premiere και θα δούμε το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα file import αρχείο και να δουλέψουμε μια τεχνική τόσο δύσκολη φαίνεται, αλλά δεν είναι. Να ξέρετε, βρέχει πάρα πολύ, εάν βουλιάξει το σπίτι, παίζει να μην ακούγεται κιόλας και το μικρόφωνο δεν παίζει να μην ακούγεται το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, αν ακούγεται, να ξέρετε ότι θα πλημμυρίσουμε σε λίγο. Δεν έχει καμία σημασία, τι κάνουμε. Άνοιξα screen recover και έχουμε το πράγμα ως εξής. Ανοίγουμε το Premiere, file, new, project και βάζουμε μέσα το πλάνο μας. Εάν δεν γνωρίζετε τον τρόπο και θέλετε να σας δείξω, αφήστε μου σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο και πείτε μου αν θέλετε να κάνω πιο να κάνω πιο πολλά μαθήματα με Premiere. Σήμερα δεν το έχω, βλέπετε, έτσι, σήμερα μπλαδόμ. Λοιπόν, βοηθήστε με από κάτω στα σχόλια και ρωτήστε με ό,τι θέλετε για να μπορώ να σας απαντάω κι εγώ στα βίντεο μου. Έχουμε ως εξής, βάζουμε μέσα το πλάνο. Εγώ το τράβηξα σε ένα καρέ, όλο μαζί. Οπότε βρίσκω το σημείο που απλά μετακινώ από τη μια πλευρά στην άλλη. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει δεύτερο σαν εμένα, εγώ είμαι. Και έχουμε ως εξής. Το πρώτο πλάνο δείχνει την πλευρά που είμαι με την μπλούζα, με την ζακέτα μάλλον. Και η δεύτερη δείχνει που είμαι μόνο με την μπλούζα χωρίς τη ζακέτα. Τι γίνεται τώρα? Θα πάρουμε το ένα το πλάνο και θα το βάλουμε πάνω από το άλλο. Θα έρθουμε εδώ πέρα, θα τραβήξουμε και το κάτω και το πάνω και θα το μετακινήσουμε. Κάπου εδώ. Θα δούμε την κυματομορφή του ήχου να είναι στο σημείο που θέλουμε. Θέλει πολύ προσοχή αυτό για να φαίνεται σαν ερωτοαπάντηση. Η τεχνική να το κάνετε είναι δύσκολο στο γύρισμα και μόνο στο γύρισμα. Μετά στο μοντάζ και στη διαδικασία επεξεργασίας είναι πανεύκολο. Το θέμα είναι να το γυρίσετε σωστά και ο διάλογος να έχει μια συνέχεια. Και το βίντεο είναι κάπως έτσι. Τώρα λογικό είναι, επειδή έχουμε βάλει το ένα πλάνο πάνω από το άλλο, να μην μπορούμε να δούμε το πλάνο που υπάρχει από κάτω. Τι θα κάνουμε τώρα? Με τη βοήθεια της μάσκας ή με το crop, γιατί γίνεται με δύο τρόπους. Το crop όμως δεν είναι τόσο καλή, τόσο καλό το αποτέλεσμα που θα πάρουμε. Θα σας δείξω όμως και τα δύο για να δείτε πώς γίνεται. Θα πάρουμε λοιπόν το crop και θα κόψουμε το μισό πλάνο που δεν φαίνομαι. Εκείνη την φάση που δεν φαίνομαι θα φανεί το από κάτω πλάνο που φαίνομαι. Θα σας εξηγήσω ακριβώς. Είναι λίγο περίεργο το να το καταλάβετε, αλλά θα το δούμε στο μοντάζ. Λοιπόν, ερχόμαστε Effect και πατάμε Crop. Το Crop είναι αυτό εδώ. Τι κάνουμε? Το παίρνουμε και το μετακινούμε στο επάνω πλάνο. Και το αφήνουμε. Δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί πρέπει να επιλέξουμε το πλάνο και να έρθουμε στα Effect Control. Μόλις έρθουμε στα Effect Control, κατεβαίνουμε κάτω και βλέπετε ότι υπάρχει το Crop. Εμείς το έχουμε βάλει στο από πάνω πλάνο. Το από πάνω πλάνο είναι το πλάνο που είμαστε από την αριστερή πλευρά. Οπότε πρέπει να κάνουμε crop την δεξιά πλευρά. Οπότε θα έρθουμε στο right
και θα μετακινήσουμε προς τα δεξιά το right. Δηλαδή θα μεγαλώσουμε το 100% του right. Και θα το βάλουμε περίπου στη μέση. Προσέξτε τώρα, εάν το πάω στο πράσινο το μαξιλάρι, φαίνεται διαφορά. Γιατί τι κάνει το crop, δείχνει ότι είναι το ένα πλάνο από το άλλο και φαίνεται κατά κάποιο τρόπο η σκιά του πίσω πλάνο. Οπότε αν το αφήσουμε λίγο πριν το πράσινο μαξιλάρι, αλλά όχι στο σημείο που φαίνεται τα κάδρα, θα είναι τέλειο. Δείτε το αποτέλεσμα που πήραμε. Και αν πατήσω play. Έχουμε διαφορετικές προσωπικότητες, αφού είμαστε ήδη. Απλά φορά ζακέτα. Αυτό είναι. Γίνεται όμως και με τη διαδικασία της μάσκας. Οπότε θα έρθω εδώ πέρα, θα σβήσω το crop να φύγει. Και θα έρθουμε. Θα επιλέξουμε. Θα επιλέξουμε το πρώτο πλάνο πάλι. Και θα πατήσουμε πάλι Effect Control. Και θα έρθουμε στο opacity και θα επιλέξουμε το τετράγωνο. Μόλις το επιλέξουμε, θα δείτε ότι φαίνεται ένα τετραγωνάκι στη μέση και εξαφανίστηκαν και τα δύο. Το τετραγωνάκι πρέπει να το μετακινήσουμε. Βλέπετε εδώ πέρα ότι φαίνομαι. Θα το μετακινήσουμε κάπου εδώ. Πολύ ωραία. Θα το πάμε περίπου στη μέση. Θέλει πολύ προσοχή ο τρόπος που θα το μετακινήσετε για να είναι ίσιος, έτσι. Η μάσκα θέλει να πατήσετε κλικ, 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 κλικ για να... να κουμπώσουν στις γωνίες που θέλετε. That's it. Boom! Έχετε ίδιο αποτέλεσμα. Απλά με τη μάσκα γίνεται λίγο πιο καλό. Και αν έρθετε εδώ πέρα στο feather και το μεγαλώσετε λίγο, θα κάνει στις άκρες blur, να μην φαίνεται δηλαδή το κόψιμο. Θα κάνει λίγο πιο smooth. Οπότε αν πατήσετε play θα δείτε ότι είναι το ένα και το αυτό. Είναι το ίδιο πλάνο ακριβώς. Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνεις ένα δυνατό like σε αυτό το βίντεο. Ένα subscribe. Να αφήσεις το σχόλιο σου από κάτω για την ερώτηση που έχεις να μου κάνεις. Θα χαρώ πάρα πολύ να σου απαντήσω και που ξέρεις μπορεί να γίνει και μάθημα. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.